Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 275η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες των ταξιαρχών, των παμεγίστων ταξιαρχών, των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Χρόνια πολλά στην πολεμική μας αεροπορία. Θα πούμε βέβαια κάτι παραπάνω στο τέλος της εκπομπής. Πολλά τα καλά νέα σήμερα. Πρώτον και κυριότερον, η άφιξη 2 ολοκαινουριών Ραφάλ στην 114 πτέρυγα μάχης. Είναι τα πρώτα καινουργή μαχητικά τα οποία προσγειώνονται και φτάνουμε στον αριθμό των 8. 8 Ραφάλ. Και ο χρόνος δεν τελείωσε. Και περιμένουμε και άλλες παραδόσεις. Και Viper, F-16 Viper. Και επιπλέον Ραφάλ. Όμως, το δεύτερο γεωπολιτικό νέο της ημέρας είναι, αν μη τι άλλο, η εκκίνηση των τρισδιαστάτων ερευνών. Ναι, αυτό που παναμέναμε από το 2019 επιτέλους υλοποιείται εις τα νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Σε μια πολύ μεγάλη περιοχή της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και εκεί πλέον η ExxonMobil μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια έχουν συγκροτήσει μια κοινοπραξία 70-30 όπου θα ξεκινήσουν οι έρευνες για την έβρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Γιατί το αναφέρω, το ότι οι Αμερικανοί, ExxonMobil, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν μπει τώρα, μεσούντος του φθινοπόρου προς χειμώνα, στη διαδικασία να ξεκινήσουν, προφανώς για περιβαλλοντολογικούς λόγους, όπως επεξηγούν οι ειδικοί, έρευνες σε ύδατα τα οποία είναι σε ανοιχτό πέλαγος και οι στόχοι βρίσκονται σε μεγάλο βάθος. Είναι προφανές, προφανέστατον, ηλίου φαϊνέστερον, ότι οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει πλέον να συζητούν πάρα πολύ σημαντικά. Όλα αυτά έχουν κόστος, έτσι. Οι έρευνες θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2023. Όλα γίνονται κατεπηγόντως. Έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους και στην Ελλάδα και στους ελληνικούς βυθούς, προκειμένου να εντοπιστούν, όχι απλώς, αλλά και να αξιοποιηθούν στη συνέχεια τα τεράστια αυτά κοιτάσματα φυσικού αερίου, για τα οποία στο παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια, ειδικοί επιστήμονες, όπως κύριοι καθηγητές Φόσκολος, Καριώτης και ο Σκονοφάγος, έχουν πει για το κατεπήγον αυτών των ερευνών, έχουν ταχθεί τόσο πολύ υπέρ, με τέτοια βία, βιασύνη, έτσι, που με βία μετράει τη γη, όχι με βία, με βιασύνη, προκειμένου με τη βία μετράει την θάλασσα. Να μπορέσει η χώρα μας να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο και να μπει πλέον, μετά από τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον κατάλογο εκείνων των χωρών που θα είναι παραγωγοί και όχι καταναλωτές. Και μια και θα μιλήσουμε για παραγωγούς ενέργειας και όχι απλώς καταναλωτές, αυτομάτως και η χώρα μας θα μετεξελιχθεί, ήδη μετεξελίσσεται, σε παραγωγό ασφαλείας και ουχή καταναλωτής ασφαλείας. Φίλοι και φίλες, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ήδη από ό,τι ενημερώθηκα, το πολεμικό ναυτικό εξέδωξε την αντίστοιχη Ναύτεξ, ποια θα είναι η κίνηση της Τουρκίας μέσω της Δυτικής Λιβύης. Πριν από μερικά 24 ώρα, ο Τζιχάντ Γιαϊτζή έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή. Θεωρώ ότι
Είναι πλεονασμός να ακούμε από τον Διαετζή να ομιλεί με επιχειρήματα, φλιναφήματα για τις θέσεις της Τουρκίας και να προπαγανδίζει σε ένα μεγάλο μέσο τις θέσεις τους, οι οποίες είναι παράνομες, είναι ανεδαφικές, δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο όπως τα αντιλαμβάνεται η Τουρκία. Άλλωστε η χώρα, όπως ίδιος το παραδέχθηκε, δεν έχει υπογράψει την Διεθνή Συνθήκη για τη Σύμβαση της Θαλάσσης, το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης εν ολίγης, του Μοντέγκο Μπέι. Άρα, τι χρειάν έχουμε εν μαρτύρων, τι τους καλούμε και τους δίνουμε βήμα, να μας πουν τι. Και επί τη ευκαιρία είναι πλέον προφανές, προφανέστατον, ότι η Τουρκία αναμένει μία λάθος κίνηση εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Λάθος κίνηση εκ μέρους της Ελλάδος δεν θα δουν. Ούτε ακόμα και αν την κατασκευάσουν μέσω των δικτύων τους, εσωτερικών και εξωτερικών, με σκοπό να εκθέσουν τη χώρα μας. Την απάντηση που θα λάβουν είναι γνωστή το πώς, στο πόσο, το μέτρο, την ποιότητα, εν ολίγοις την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων την αναγνωρίζουν και τη σέβονται. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο είναι άκρος απαραίτητο η επαύξηση, η ενδυνάμωση δηλαδή της αεροναυτικής μας ισχύως. Οπλικά συστήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο για να παραχθούν, χρόνο για να ενταχθούν μετά από σκληρά εκπαίδευση, είναι, νομίζω, σε όλους όσους παρικούν την άμυνα, τον χώρο της αμήνης, μονόδρομος η ανάπτυξη και η υλοποίηση και άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ένα από αυτά είναι η αναβάθμιση στον ΜΕΚΟ, των 4 φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 4 κορβετών, τουλάχιστον για αρχή, η πρόσκληση της τελευταίας φρεγάτας FDI και φυσικά η πρόσκληση ανθιποβρυχιακών ελικοπτέρων, η πρόσκληση κατευθυνωμένων βλημάτων, η πρόσθεση νέων υποβρυχίων, νέων μονάδων και η συνέχεια ενδυναμώσεως των πλατφορμών αέρος και με τα ανάλογα όπλα. Αυτό γίνεται διότι ενώ πλησιάζουμε προς το ορόσημο των τουρκικών εκλογών και επειδή αναγνωρίζουμε ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, θα προσπαθήσουν, όχι θα τα κάνουν. Μην παρεξηγούμαστε. Ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα θα είναι η νότιο-ανατολική πλευρά της Κρήτης, εκεί που θα κατευθυνθούν τα ερευνητικά σκάφη για να πραγματοποιήσουν τις τρισδιάστατες έρευνες. Θεωρώ και εκτιμώ ότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Ας προσέλθουν με το καλό, αν τολμήσουν, τριπλή υπογράμμιση στο τολμήσουν, διότι απαιτείται πλέον η έγκριση και όχι απλώς η ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι σε τουρκική πρόκληση, σε ενδεχομένη τουρκική πρόκληση, κάτι το οποίο τουλάχιστον φαντάζει οξύμορον, ανόητον, αδιανόητον, καθώς η ExxonMobil είναι μία από τις λεγόμενες 7 αδελφές, τις παλαιές 7 αδελφές. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της επιφανίας της, των χωρικών υδάτων της, εκεί που φθάνουν τα κυριαρχικά και τα λοιπά δικαιώματά της. Αναφερόμενοι όμως στον ναυτικό πόλεμο, και είναι ίσως και το θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, είναι το θέμα, ένα από τα κύρια θέματα της παρούσης εκπομπής, πρέπει να δούμε πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Άρτσαχ, δηλαδή, στη Λιβύη και στο μέτωπο της Συρίας, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα που αξίζει, πρέπει, επιβάλλεται
να τα μελετήσουμε, όχι απλώς να τα αναγνωρίσουμε, να εξαχθούν συμπεράσματα και στη συνέχεια βάσει αυτών των συμπερασμάτων να προχωρήσουμε σε προτάσεις, παύλα λύσεις για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις αμυντικές ικανότητες των ενόπλων μας δυνάμεων. Αναφέρουμε στην μακρά και επισταμένη χρήση περιφερομένων πυρομαχικών τύπου Lancet από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα, υπάρχει ένα εξαιρετικό άθρο του Φέδωνος Καριοσηφίδη στην πτήση, παλαιού συναδέλφου και αγαπητού, όπου ίσως να έχει καταγραφεί προημερών η πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα προσβολή ναυτικού στόχου πλατφόρμας από ένα περιφερόμενο πυρομαχικό. Η αλήθεια είναι ότι τα περιφερόμενα πυρομαχικά είναι ένας φθηνός, καινούριος, έξυπνος τρόπος για να μπορείς να τραυματίζεις, σε εισαγωγικά, τον αντίπαλό σου, την εχθρική πλατφόρμα ξηράς και θαλάσσης, προκειμένου να αχρηστέψεις αισθητήρες και όπλα ή και οποιοδήποτε άλλο σημείο που κρίνει ο επιχειρησιακός τακτικός διοικητής ότι πρέπει να προσβληθεί στο πλαίσιο της ανεπτυγμένης δυνάμειος του αντιπάλου. Το περιφερόμενο πυρομαχικό μαζί με τα μη επανδρομένα drone ή ανεπάνδρωτα όπως τα λένε, αυτά τα φωνικά όπλα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, δηλαδή να εξουδετερώσουν αντικαθιστώντας πρακτικά την πολεμική αεροπορία ή τα επιθετικά ελικόπτερα ή άλλα αεροπορικά μέσα του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, γενικώς αναφέρομαι, όχι μόνο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι ένας πλέον διαδεδομένος τρόπος προσβολής από απόσταση χωρίς να κινδυνεύσει η ανθρώπινη απώλεια. Αυτό το κρατάμε. Έχω πει κατ' επανάληψη τα τελευταία 6,5 χρόνια που έχουμε αυτή την εκπομπή για το πώς η Τουρκία έχει επιχειρήσει και έχει προσπαθήσει να περιορίσει όσο το δυνατόν τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν οι χειριστές και οι πτάμενες πλατφόρμες της, αναέριες πλατφόρμες της, δηλαδή αεροσκάφη και ελικόπτερα, μαχητικά και ελικόπτερα, και τα ελικόπτερα είναι αεροσκάφη εννοείται, προχωρώντας στην ανάπτυξη βλημάτων, μια σειράς οικογενειών βλημάτων, που τα οποία συνεχίζονται να αναπτύσσονται και να μπαίνουν σε παραγωγή, και κάποια από αυτά πιθανόν να τα δούμε να εμφανίζονται σε εκθέσεις, είτε και σε παρελάσεις, είτε και σε ασκήσεις, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα μέσω της ποσότητος προσβολής εκτοξεύσεως όλων αυτών των οπλικών συστημάτων, είναι μέρη ενός ευρυτέρου συστήματος, και να μειώσει τις πιθανές απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Πολλοί αναφέρονται ότι είναι δύσκολο να δούμε στη σημερινή εποχή αρματομαχίες. Έχω συγκεκριμένη άποψη, η οποία εν έτη 2022, δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, έχει πάρα πολλές δυνατότητες να δούμε να εφαρμόζεται. Και την έχω αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές. Είμαι υπέρ του ότι θα υπάρξουν αρματομαχίες. Όμως, στο κλειστό περιβάλλον του Αιγαίου, εκεί που οι αποστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, και όπου είναι μεγάλες, ουσιαστικά βρίσκονται εντός της εμβελίας κατευθυνωμένων βλημάτων, επιφανίας-επιφανίας, εδάφους-επιφανίας, αέρος-επιφανίας, τα οποία βρίσκονται και αυθονούν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τόσο θα είναι απαραίτητη η διαστρωματική άμυνα, η ανάπτυξη μιας διαστρωματικής αμήνης εκ μέρους του πολεμικού ναυτικού και όχι μόνο, αλλά και των μονάδων του ελληνικού στρατού στο πλαίσιο της ΑΣΔΕΝ, των σχηματισμών της ΑΣΔΕΝ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια καινούργια κατηγορία απειλής, την οποία θα τη δούμε σε λίγο. Πίσω μου εικονίζεται μια πραγματικότητα η οποία έχει ξεκινήσει πριν από μερικούς μήνες φέτος. Προσέξτε τι βλέπετε. Βλέπετε ένα κομμάτι. Αυτή είναι η πλώρη, είναι το πρόστιο τμήμα ενός αντιτορπιλοπικού κατευθυνωμένων βλημάτων κλάσεως Arleigh Burke. Αφορά το αμερικανικό Preble DDG-88.
Τι εμφανίζεται σε αυτό? Εμφανίζεται στην υπερκατασκευή μπροστά μια καινούργια διάταξη. Ένα καινούργιο σύστημα. Να το. Αυτό το σύστημα έχει αναπτυχθεί από τη Lockheed Martin και ονομάζεται Helios. Είναι ουσιαστικά μια σειρά λέξεων, φράσεων, τα οποία σχηματίζουν ακρόνημα. Το Helios. Τι είναι το Helios? Είναι ένα λέιζερ το οποίο έχει ισχύ 60 kW. Άρα, το αντιτορπιλικό κλάσεως Arleigh Burke είναι σε θέση να επαναφορτίζει αυτό το οπλικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε συσσωρευτές ενεργείες. Τα 60 kW μας φαίνονται σήμερα λίγα, αλλά είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα το οποίο τοποθετείται και θα αρχίζει σιγά σιγά να τοποθετείται σε όλα σχεδόν τα πλοία επιφανείας, σε παραλλαγές, σε εκδόσεις του αμερικανικού ναυτικού και όχι μόνο, αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το οπλικό σύστημα, το Helios, έχει ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημά του είναι ότι έρχεται για να αντιμετωπίσει μελλοντικές απειλές. Γι' αυτό έχει πλεονέκτημα. Μελλοντικές απειλές οι οποίες προέρχονται είτε από κάτω από περιφερόμενα πυρομαχικά, είτε από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, είτε από μη επανδρωμένα γενικώς αεροσκάφη. Αυτός ο θόλος αμήνης, τον οποίο δημιουργεί, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στην κατασκευή και στην κατανομή των οπλικών συστημάτων και των αισθητήρων, παρέχει στη συγκεκριμένη ναυτική μονάδα, που έχει και το αντίστοιχο βέβαια εκτόπισμα των 6.000 τόνων εννοείται, πολύ πιο πάνω, τη δυνατότητα να αισθάνεται περισσότερο ασφαλές και να δημιουργεί ακόμα πιο ασφαλή περάσματα σε περιοχές όπου πιθανόν να δεχθεί μαζική επίθεση από drones και περιφερόμενα πυρομαχικά, τα οποία δεν θα είναι ένα-δύο, αλλά θα είναι σμήνη των 10, των 12, των 24, των 36, των 48 και όσα θέλει με διακυμάνσεις, με διαστρώσεις, με διαστρωματώσεις, να επιχειρήσει ο αντίπαλος να προσβάλλει τη συγκεκριμένη ναυτική μονάδα. Αυτό το οπλικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο, μην εκπλαγείτε, ναι, μπορεί να το αποκτήσει και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό πέραν του αμερικανικού. Και υπάρχουν και ευρωπαϊκά συστήματα. Αυτό το αναφέρω διότι ενώ δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα και καλώς το πράττουμε για σύγχρονες μεγάλες ναυτικές μονάδες, είχα αναφερθεί σε τέτοια συστήματα και σε προγενεστέρα εκπομπή προδιετίας, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι έχει έρθει πλέον το πλήρωμα του χρόνου και μετά από τις εξελίξεις τις οποίες βλέπουμε να υπάρχουν στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, θα αναφερθούμε σε λίγο σε αυτές, ως εκ των ουκάνεφ, είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να προστατευτεί μια πολεμική, μια ναυτική μονάδα, ένα πολεμικό πλοίο, το οποίο αντιλαμβάνεστε, όταν φεύγουν τα ISSM Block 1 ή τα Aster 30 για να καταστρέψουν ένα φθηνό στόχο, αυτό ουσιαστικά είναι τεραστία σπατάλη και αν μη τι άλλο δίνει και μια ένδειξη της αμετροεπίας, της επιχειρησιακής αμετροεπίας, την οποία θα έχει σε μια μελλοντική σύγκρουση ένα ναυτικό το οποίο δεν θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει και να καταστρέφει με ασφάλεια τέτοιου είδους μικρές απειλές με βολές οι οποίες δεν κοστίζουν. Το λέιζερ είναι μια βολή η οποία δεν κοστολογείται ότι είναι ένα πυρομαχικό χ των 100.000, των 50.000, των 10.000 ευρώ. Αυτή η έννοια της πολυστρωματικής αμήνης είναι μια κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζει το αμερικανικό ναυτικό αλλά και άλλα ευρωπαϊκά, όπως και άλλα ναυτικά, και το τουρκικό, όπως και το ρωσικό κλπ. Και το κινέζικο ιδίως. Διότι στην εποχή που ζούμε, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλγορίθμων και οι νέες έξυπνες επιχειρησιακές τακτικές. Οι Αμερικανοί έχουν υποστεί το Pearl Harbor, έτσι. Και αυτό δεν το ξεχνούν. Το Pearl Harbor σήμερα μπορεί να πάρει και άλλου είδους μορφές. Ένα ηλεκτρονικό Pearl Harbor, ένα μη επανδρωμένο Pearl Harbor, είναι από αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τον ευνηδιασμό και την πλήρη καταστολή των δυνάμεων αεραμήνης σε ξηρά και σε θάλασσα.
Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου πάντοτε εκτίμηση και άποψη, το πολεμικό μας ναυτικό, εν προκειμένου, να δει και να συζητήσει λύσεις. Μπορεί να μην είναι το ήλιος ή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως τέτοιες ίδιες λύσεις. Για την ξηρά, για πάμε στην επόμενη εικόνα. Κύριε σκηνοθέτα. Άριστα. Η Ράφαελ, η Ισραηλή, με την Lockheed Martin, αυτό βλέπετε είναι μια φουτουριστική απεικόνιση, αυτό που ακριβώς ένα μέρος σας σκιαγράφησα προλίγου, που ονομάζεται Laser Dome. Θα μπορούσε ένα Laser Dome να αποκτηθεί εποφελία του ελληνικού στρατού? Βεβαίως. Και θέλω να είμαι σαφής. Δεν έχει σημασία ποια εταιρεία το κατασκευάζει. Εμάς μας ενδιαφέρει το σύστημα σαν φιλοσοφία. Δείτε εδώ, όπου υπάρχουν μονάδες ερπιστριοφόρων και τροχοφόρων οχημάτων, προφανώς άρματα και τα θωρακισμένα οχήματα μάχης και τα θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κατά την Ισραηλή πάντοτε έκφραση, δόγμα αν θέλετε πολέμου, το οποίο διαμορφώνεται στο μέλλον, που λέει ότι όταν κινείται μια μηχανοκίνητη είτε θωρακισμένη ταξιαρχία και εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε το επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην Ανατολική Θράκη, μας, ναι, γιατί είναι Θράκη μας, οι σχηματισμοί του Τετάρτου Σώματος Στρατού πρέπει να έχουν μία προστασία, έναν θόλο, laser θόλος, θόλος laser, laser dome, αυτό σημαίνει, όπου οτιδήποτε φτάνει σε μία ακτίνα 2 έως 5 χιλιόμετρων, υπάρχουν αποστάσεις οι οποίες αξιομοιώνται αναλόγως στην ισχύ των όπλων αυτών. Μπορεί να είναι όπλα τα οποία να είναι τοποθετημένα επί των αρμάτων και των άλλων τροχοφόρων, μπορεί όμως να είναι και όπλα τα οποία να είναι αυτόνομα στο πλαίσιο ενταγμένα μέσα στο μηχανοκίνητο είτε θωρακισμένο σχηματισμό, δηλαδή να έχουμε 10, ξέρω εγώ, Leopard, 15, ξέρω εγώ, Leopard 2 Hell και επίσης σε κάθε ύλη ή σε κάθε επιλαρχία, χρειάζεται τον πρώτο αριθμό, να υπάρχει ένας αριθμός ενός, δύο ή και τριών, ένας ουλαμός δηλαδή, τροχοφόρων ή ερπιστριοφόρων μεταφοράς φορείς λέιζερ, τα οποία θα μπορούν να προσβάλλουν μη επανδρομένα αεροσκάφη και σμήνη με ταχύτατες βολές. Και έτσι να αποφεύγεται η απώλεια των σχηματισμών αυτών με ένα κόστος το οποίο είναι σαφώς υποδεέστερο από το να υπάρχει μία άλλη λύση η οποία θα στηρίζεται σε βλήματα τα οποία κοστίζουν. Άρα, κόστος συν τεχνολογία, συν τεχνητή νοημοσύνη, μας δημιουργεί τέτοιου είδους θόλους. Αυτό και τι σας το ανέφερα. Είναι μόνο για τη Θράκη? Όχι, μια τέτοια λύση. Όχι. Αυτά τα όπλα, τα 60 κιλοβάτ, θα μπορούσε να δει κάποια στη χώρα μας να μπει σε μία από τις μεγάλες αυτές εταιρείες που ασχολούνται, μία από αυτές θέλει να επενδύσει και στη χώρα μας. Ελάτε εδώ, κύριοι. Θέλω να φτιάξω αυτή τις διατάξεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όλα τα νησιά, από την Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, τη Μεγίστη δηλαδή, να έχουν τέτοια είδους συστήματα τα οποία να μπορούν ακόμα και σε πρώτη σειρά ή ακόμα και σε δεύτερη σειρά νήσων να είναι έτοιμα να προσβάλλουν και να καταστρέψουν αυτά τα σμήνη, τις ακρίδες, τις δρομποτικές. Χρησιμοποιώ λεξιλόγιο αποκαλύψεως, αλλά για να είμαι περισσότερο σαφής, τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκτοξευθούν από την Ανατολική, από τη Δυτική Μικρά Ασία ή να φέρονται από μονάδες οι οποίες θα επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν αποβατική, αεραποβατική ή και αεροκίνητη ενέργεια. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένας τρόπος για να δούμε σε επίπεδο στρατηγικής θεάτρου επιχειρήσεων την χρήση όπλων κινητικής ενεργείας. Όπλων κινητικής ενεργείας. Η Ελλάς δαπανά δισεκατομμύρια για την αμυνά της. Ας δαπανήσει ένα κλάσμα αυτών για την ανάπτυξη και την μεταφορά αντιστοίχου τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Γιατί η απειλή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και πάμε να δούμε την επόμενη εικόνα. Κύριε σκηνοθέτα, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ βλέπετε μία τριπλέτα
από τουρκικά περιφερόμενα πυρομαχικά και από drones τα οποία είναι φωνικά drones, έχουν στόχο να προσβάλλουν και να καταστήλουν την ελληνική αεράμινα. Είτε να την καταστήλουν, είτε να την καταστρέψουν. Μιλάμε για αποστολές SED, Suppression Enemy Air Defense, και DED, Destruction of Enemy Air Defense. Αυτή την αποστολή την έχουν αναλάβει τα πολεμικά αεροσκάφη. Τα F-16 προκειμένου. Όμως, η χρήση επί μακρόν των Ισραηλινών χάρπι και πιθανόν και των χαρόπ, η διαφορά είναι στη προστίκη ηλεκτροπτικού αισθητήρους, έδωσε στην Τουρκία άλλο ένα μεγάλο σφάλμα που έχει διαπράξει το Ισραήλ, εκτός των άλλων οπλικών συστημάτων που έχουν προμηθευτεί από την Ράφαελ. Δίνει λοιπόν, έχει δώσει την ευκαιρία στους Τούρκους τεχνικούς, σε συνεργασία με το Τουμπιτάξαγε, σε συνεργασία προκειμένου για το καργί, όπως ονομάζεται, της Lentatec, μαζί με την Aselsan, αν δεν κάνω λάθος, και το Τουμπιτάξαγε, να παραχθεί ένα αντίγραφο ουσιαστικό του χαρόπ και του χάρπι, το οποίο στόχο έχει να καταστρέψει ως περιφερόμενο πυρομαχικό τις εχθρικές αεράμινες, είτε σε πλοία, είτε σε μονάδες, σε εδάφους, είτε και σε αεροδρόμια. Αυτό λοιπόν, το οποίο ξεκινήσει από το 2018, αν θυμάμαι καλώς, και έχει δυνατότητα να πετά για 6 περίπου ώρες, σκεφτείτε το loitering, το περιφερόμενο που λέει, 6 ώρες, με στόχο όχι να επιστρέψει, αλλά να καταστρέψει οτιδήποτε υπάρχει κάτω. Και φανταστείτε έναν αριθμό χ από αυτά τα μη επανδρομένα drones που θα μπορούν να πετούν πάνω από μια περιοχή όπου επιχειρεί το πολεμικό μας ναυτικό. Το ζήτημα δεν είναι που θα επιχειρεί το πολεμικό μας ναυτικό, αλλά τι θα αντιμετωπίσει. Αυτά λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε τελική φάση καθόδου και από τα Close Wing Weapon System της Phalanx, των Phalanx, και επίσης από τα ESSM Block 1 και από άλλα οπλικά μας συστήματα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν αυτά αυξηθούν ως αριθμός ή τι γίνεται όταν εκείνα θα προσβάλλουν στόχους που δεν υπερασπίζονται. Δεν τους υπερασπίζουν Phalanx, αναφέρομαι στην ξηρά. Εδώ λοιπόν χρειάζονται τα συστήματα κινητικής ενεργείας, τα οποία θα μπορούν με βολές από ικανές αποστάσεις, αυτά δεν είναι υπερηχητικά, βλέπετε πίσω έχουν έλικα, να καταστραφούν. Πρόσφατα, στην έκθεση Σάχα, που γίνεται, λαμβάνει χώρα στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάστηκε ένα καινούριο περιφερόμενο πυρομαχικό, το Alpagut. Σε διαφορά με το Alpagut, αυτό είναι σε επίπεδο μονάδος, δημιουργίας, όπου έχει πολύ μικρή κεφαλή, έχει 1,5 κιλό περίπου, είναι για καταρχήν να μεταφέρει, να δίνει πληροφορίες και στην έκδοσή του που είναι καταστροφής, να μπορεί να προσβάλλει συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους ελαφρούς. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα περιφερόμενο πυρομαχικό, που είναι ουσιαστικά συνεργασία της Rocketsan και της STM, το οποίο είναι ένα περιφερόμενο πυρομαχικό, το οποίο θα μπορεί να φέρεται από τη νέα σειρά των Bayraktar, τα TB3. Θα μπορεί να φέρεται από τα Aksungur. Θα μπορεί να φέρεται και από τα Akinji. Θα μπορεί να φέρεται γενικώς από την οικογένεια Anka, Anka-S, των τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα σημασία. Το ότι ο αντίπαλος προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πρώτα απ' όλα, όχι τους άνδρες του, αλλά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακώς και θα αναλωθούν χωρίς να έχει πρόβλημα κόστους ή και χρόνου. Γιατί όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να κερδιθεί χρόνος προκειμένου να δράσουν στη συνέχεια οι κύριες μονάδες. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. We'll be right back.
Συνεχίζοντας για τα περιφερόμενα πυρομαχικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος είναι από την αρχαιότητα, όταν εφευρέθηκε η Σφενδόνη, για παράδειγμα, πριν ακόμα από το τόξο, όταν ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει όχι ένα περιφερόμενο πυρομαχικό, αλλά τη δυνατότητα να μπορεί να πετάξει ένα οπλικό σύστημα της εποχής, οπλικό σύστημα, μια πέτρα, ένας λίθος τώρα δεν είναι, ένα όπλο της εποχής, αργότερα έγινε σύστημα, αλλά αν το δεις μαζί με το δέρμα της Σφενδόνης, είναι μια μορφή πρωτογόνου συστήματος, να πλήξει τον αντίπαλο χωρίς εκείνος να κινδυνεύσει. Στη συνέχεια, όλα αυτά απέκτησαν τη δική τους ιστορία. Οι Τούρκοι με τα περιφερόμενα πυρομαχικά έχουν εστιάσει πάρα πολύ, το τονίζω αυτό, πάρα πολύ, όχι στο να έχουν εξαγωγές, αλλά στο να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν εκατοντάδες αυτού του τύπου πριν ακόμα θέσουν σε κίνδυνο τα πολύτιμα πολεμικά τους αεροσκάφη και ελικόπτερά τους ή ακόμα και τους στρατιώτες τους. Εμείς έχουμε τόση έτσι ευχέρεια αναλωσίμου υλικού και να μην δίνουμε ακόμα την πρέπουσα σημασία. Θα ήμουν της απόψεως ότι ειδικά στον τομέα των περιφερομένων πυρομαχικών θα έπρεπε κατά απόλυτη προτεραιότητα και οι τρεις κλάδοι στο πλαίσιο μιας διακλαδικής σχεδιάσεως να προχωρήσουν χθες, όχι απλά σε προμήθειες, αλλά σε συμπαραγωγές που θα επιτέλους θα εμπλέκουν την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τουλάχιστον εκείνους στους τομείς οι οποίοι είναι υγιείς, τουλάχιστον εκείνους οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν και να παραδώσουν αυτό που θέλει ο ελληνικός στρατός, το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία. Δεν υπάρχει χερός για χάσιμο. Δεν υφίσταται καιρός για χάσιμο. Είμαστε ήδη στο πόλεμο. Το έχω πει κατ' επανάληψη και το υποστηρίζω χρόνια τώρα. Βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο. Χρόνια τώρα αναφέρομαι και μιλάω για το τέλος της μεταπολιτεύσεως, το οποίο μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας ελληνοτουρκικής σειράξεως. Χρόνια. Τα τελευταία 6,5 χρόνια. Λέω ακριβώς τέτοια πράγματα. Από το βήμα της εκπομπής. Βέβαια, για να καταλάβετε και μια ιστορική διάσταση που πρέπει να σας δώσω, αυτή είναι μια εικόνα από την Ουκρανία, προφανώς από την περιοχή του Μικολάγεφ, οι οποίες προσβάλλονται από τις ρωσικές δυνάμεις, και όσον ανήκει στους Ρώσους, έχει καταληφθεί από τους Ρώσους, είναι ένα ουκρανικό drones, το οποίο ετοιμάζεται να προσβάλλει έναν στόχο. Σκεφτείτε πόσες εκατοντάδες τέτοια drones έχουν εξαχθεί από το Ιράν, έτσι. Το Ιράν των κυρώσεων, το Ιράν της απομονώσεως, το Ιράν της πτώχειας, το Ιράν του Σιητικού Ισλάμ. Το Ιράν της Ιρανικής Ισλαμικής Δημοκρατίας. Της άλλα ποτέ πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας του Ιράν. Ουσάχιστον ο αυτοκράτορα των Ιρανών. Για να φτάσουμε όμως εδώ, ξεκινήσαμε από εκεί. Ήταν 13 Ιουνίου του 1944, μόλις μια εβδομάδα μετά από την απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία. Τα όπλα εκδικήσεως, τα θαυματουργά όπλα, τα Wunderwaffe, της Wehrmacht, εν προκειμένου της Luftwaffe, η πύραυλη V1, δηλαδή ο V1 όπως είναι αγγλοσαξονιστή, χρησιμοποιήθηκε για την απροσβάλλη το Λονδίνο. Ένα εκδικητικό όπλο. Ένα όπλο το οποίο, παρά τα χιλιάδες τα οποία ευλήθησαν, σκεφτείτε ότι αυτό είχε περιθώριο σφάλματος, κύκλο σφάλματος, τάξης του 1 χιλιόμετρο, έτσι. Το έδειξαν προς το Λονδίνο και κάπου στο Λονδίνο θα έπεφτε. Είναι προφανές. Είχε ένα παλμικό κινητήρα και είχε μια κεφαλή 850 κιλών. Πολύ σημαντική και ικανή να προκαλέσει ζημιά, να καταστρέψει κτίρια. Βέβαια, ήταν εύκολο τελικώς να αντιμετωπιστεί είτε από τα αντιαεροπορικά όπλα της εποχής ή με τη γνωστή τακτική που εφάρμοζε η RAF, τα Spitfire και τα Hurricane ή τα Tempest, πλησίαζαν το ακροπτερίγιο της Βιέννα, απλώς το ανασήκωναν, αυτό έχανε την ισορροπία του και αυτομάτως μετά γινόταν με το που γίνουσε ανάποδα, έσβηνε ο κινητήρας, ήταν παλμικός και έπεφτε στο έδαφος και καταστραφόταν. Μετά θα ακολουθήσει ένα ακόμα πιο επικίνδυνο, υπερηχητικό, το V2, το V2 δηλαδή, το οποίο είναι και ο πρόγονος των βαλιστικών πυράβλων.
Ξέρετε, από το 1944 μέχρι το 1922, όπως βλέπετε, δεν έχουν περάσει αιώνες. Έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες και τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντυπωσιακά. Και είναι εντυπωσιακά διότι έχει αλλάξει η μορφή του πολέμου. Οι αρχές του πολέμου όμως παραμένουν οι ίδιες αναλύωτες. Και μία από τις αρχές του πολέμου, τις οποίες εμείς συνήθως ξεχνάμε, θέλω τυφλούμε, είναι να προετοιμαζόμαστε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να προκαλούμε στον αντίπαλο το αντίστοιχο, τον απαιτούμενο μάλλον φόβο, το δέος που έλεγε ο Θουκυδίδης. Αυτό το δέος δεν βγαίνει μέσα από τις στρατιωτικές παρελάσεις. Καλό είναι να γίνονται οι παρελάσεις, διότι έχουν σχέση με το φρόνημα και γιατί είναι μια πολύ ωραία παράδοση. Γιατί είναι παράδοση. Αλλά στο επιχειρησιακό επίπεδο θα πρέπει ο αξιωματικός του μέλλοντος να είναι ο αξιωματικός του παρόντος. Δηλαδή ένας αξιωματικός ο οποίος υπηρετεί σήμερα, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, σε οποιοδήποτε κλάδο, θα πρέπει να βλέπει και να οραματίζεται τον πόλεμο μετά από 10 από 20 χρόνια. Δεν μπορεί ο αξιωματικός να αφαιθεί να ασχολείται μονίμως με διοικητικά καθήκοντα. Ο αξιωματικός πρέπει να παίζει πόλεμο. Πρέπει να παίζει πόλεμο στο μυαλό του. Πρέπει να παίζει με το μυαλό των άλλων. Πρέπει να παίζει πόλεμο ακόμα και με τη διπλανή μονάδα. Τα πολεμικά παίγνια. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει μέσα από αυτή την έφεση στην σύγχρονη τεχνολογία να αναπτυχθούν μια νέα γενιά στρατιωτικών ηγητώρων οι οποίοι να ζουν πραγματικά μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Να πατούν τα πόδια τους στο σήμερα και να βλέπουν το 2050. Το 2100. Δεν είναι υπερβολή. Είναι ο μόνος δρόμος αυτόν που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Γιατί αν βάλουμε το ρολόι και πάμε στο μέλλον, το 2100 για παράδειγμα, τα οπλικά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται τότε θα ξεπερνάνε και την πλέον προηγμένη επιστημονική στρατιωτική φαντασία του σήμερα. Ονειρευτείτε λοιπόν τον πόλεμο του μέλλοντος και φέρτε τον στο παρόν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια στην Κοσμοτέ. Όχι μόνο για τη μηχανή του χρόνου, όχι μόνο για τα υπέροχα ντοκιμαντέρ, αλλά για ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ, μια νέα σειρά, το οποίο το είδα κάθε Δευτέρα προβάλλεται. Και νομίζω χθες προεβλήθηκε το δεύτερο επεισόδιο. Στρατηγική. Από τον δούριο ύπο στην τεχνητή νοημοσύνη. Artificial Intelligence. Στο πρώτο επεισόδιο είδα τον καθηγητή Κολιόπουλο μαζί με τον Μπάρι Στράους, δύο άνθρωποι οι οποίοι έφεραν το παρελθόν και το παρόν στο σήμερα. Το προσάρμοσα. Ο δούριος ύπος. Τι σχέση έχει ο δούριος ύπος με την εξέλιξη, αυτό που έλεγα στο παρελθόν, η μύτης που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή αυτή η επιχειρησιακή πανουργία στην προκειμένη περίπτωση. Είναι η εξυπνάδα, η πανουργία, η μύτης των Ελλήνων με ήττα. Η θεάμυτης. Δεν έχω αναφέρει και σε προηγενεστέρα εκπομπή. Πώς από την ισχύ πάμε στο νου. Πώς μετουσιώνεται η Ρώμη. Ρώμη σημαίνει ισχύς. Και επιφέρει αποτελέσματα. Η ίδια η στρατηγική πώς αναπτύσσεται. Οι βασικές της αρχές. Μέχρι την απόβαση στην Ορμανδία με τις επιχειρήσεις παραπλανήσεως. Την επιχείρηση Fortitude για παράδειγμα. Την δημιουργία ενός υποθετικού στρατού. Αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι ότι πρέπει να κερδίσεις τον αντίπαλό σου είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή, μέχρι το Σουντζού αναφέρομαι, χωρίς καν να χρειαστεί να πολεμήσεις. Αυτό που αναφέρθηκε στην εκπομπή, ότι αρκεί να κερδίσεις, να πείσεις τον αρχηγό των αντιπάλων σου. Όπως έγινε στην Τρία, όπως έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Αδόλφο Χίτλερ, που επίστη τότε ο Πρίαμος να φέρει τον δούριο ύπο εντός, όπως επίστη
ο Χίτλερ ότι δεν επρόκειτο περί της πραγματικής εισβολής στην Ορμανδία και ότι όπου να είναι στο πάντε καλέ θα αποβιβαστούν οι σύμμαχοι. Και έγιναν τόσες και τόσες επιχειρήσεις διατηρώντας εκεί, πάρ' με το όπλο παραπόδα παρά το Σικουάνα, την 15η στρατιά Λέρ. Μην το χάσετε. Είναι εξαιρετικό. Πρέπει να μαθαίνουμε στρατηγική. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η στρατηγική πρέπει να διδασκόταν στα σχολεία. Από το δημοτικό. Βέβαια, εγώ οραματίζομαι μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία θα είναι ταυτοτική, θα είναι μια Ελλάδα η οποία θα πιστεύει στο έθνος και στην πατρίδα, μια Ελλάδα που θα ετοιμάζει τον πληθυσμό της για την άμυλα, τον αγώνα, την ελευθερία. Και γιατί στο διπλανό, στο επιχειριστικό, στο γεωπολιτικό μας περιβάλλον, πάντα θα υπάρχουν επιτιθέμενοι και δι' Τούρκοι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, υπήρξε μια πάρα πολύ συγκινητική εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στην Τρίπολη, της Αρκαδίας, στο πλαίσιο της εκθέσεως του κυρίου Σπυρίδωνος Καλδί. Εκεί λοιπόν, η ιστορική ομάδα αναβιώσεως του ελληνικού στρατού του 1940, την οποία σας την έχω παρουσιάσει ξανά και ξανά και ξανά, τίμησε ένα πρόσωπο, ο κύριος Γεώργιος Κολιόπουλος, 108 ετών. Ένας συμπαθέστατος παππούς, ο οποίος έχει υπηρετήσει στο πρώτο σύνταγμα υπηκού, εκείνος ο οποίος υπήρξε και υποκόμος του βασιλέως Γεωργίου, του Β' ένας άνθρωπος τον οποίον αγνοούσαμε. Ναι, κάποιοι το γνώριζαν. Αλλά αγνοούσαμε εμείς την ύπαρξή του. Κοιτάξτε τι έκανε ένας απλός σύλλογος αναβιώσεως, ο οποίος δίνει το παρόν σε όλες τις ιστορικές επαιτίους. Φωτογραφία ο Ηλίας Περγαντής. Χαιρετισμούς Ηλία. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο σε εκείνους οι οποίοι πήραν τέτοιες πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αυτός ο άνθρωπος, στα 108 του, αντελήφθη ότι αυτά τα οποία έζησε, που πολέμησε, έστω και με αυτή την τιμητική πλακέτα, παίρνουν σιγά σιγά την ιστορία τους. Παίρνουν την ιστορική τους σειρά. Στο πλαίσιο και της ομάδας, της εβδομάδος, συγγνώμη, υπηκού τεθωρακισμένων. Αυτός λοιπόν ο παππούς κάποτε ήταν ασυπέας. Ήταν από εκείνους οι οποίοι, αν έχετε δει μια από τις, νομίζω, μοναδική σκηνή στον ελληνικό κινηματογράφο, βλέπετε, φτάνω στο σημείο να σας μεταφέρω αυτό που θέλω να σας δείξω, προσπαθώντας να δημιουργήσω συνειρμούς από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μία υπάρχει, το όχι. Όπου εκεί, μια μονάδα του υπηκού εικονίζεται να αντιμετωπίζει τους Τούρκους, συγγνώμη, τους Ιταλούς. Ρώτα λανθάνησα μερικές φορές, αυτός είναι ο εθνικός αντίπαλος του έθνους. Τους Ιταλούς στην περιοχή της Ηπείρου. Σύρατε την σπάθην, έτοιμη προς επέλαση. Και, όχι δεν θέλω να κρύβω τη θέα, βρέθηκε λοιπόν η ομάς εκείνη που πήρε το θάρρος, γιατί εδώ θέλει θάρρος έτσι, να το δημοσιοποιήσεις και να το κάνεις. Να ταράξει τα νερά. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν σε βουνά, σε λαγκάδια, είναι υπέρ της στρατιωτικής ιστορίας. Υπάρχει ένα καταπληκτικό φιλμάκι. Ελπίζω να το εξασφαλίσω με την άδεια να σας το προβάλλω την επόμενη φορά. Μην αφήνεις την ιστορία να πεθάνει. Να ξεχαστεί τη μνήμη. Και εκεί θα δείτε τι εννοώ. Έδωσαν την ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο να μας πει, να τους πει σε όλους ιστορίες και μνήμες από ηρωικές εποχές. Δεν έχει πεθάνει το έθνος. Δεν έχει πεθάνει η στρατιωτική μας παράδοση. Δεν έχει πεθάνει η στρατιωτική μας ιστορία. Δεν κοιμάται. Αφυπνίζεται. Αφυπνίζεται. Περνάει σε άλλο επίπεδο. Ακόμα πιο ισχυρό. Ακόμα πιο διεισδυτικό. Ακόμα πιο αποτελεσματικό. Πάμε στην επόμενη εικόνα.
Όπως είπα και στην αρχή, σήμερα εορτάζει η πολεμική μας αεροπορία. Θυμούμε τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Όποιοι έχουν διαβάσει τα ιερά κείμενα, όσοι έχουν ασχοληθεί με την θεολογία, σαφώς τα γνωρίζουν, το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, την ρίση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μετά την πτώση του Εωσφόρου. Μεταφόβου Θεού εννοείται. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, απέναντι στην απειλή η οποία βρίσκεται στα ανατολικά της πατρίδος μας. Απέναντι στην οποιαδήποτε απειλή εμφανιστεί βορείος, νοτίος, ανατολικός ή δυτικός. Γιατί φτάνουμε στο σημείο, έχουμε πλέον φτάσει, έχουμε διαβεί τον δικό μας Ρουβίκονα και έχουμε ήδη εξτομίσει με πολλούς και διαφόρους, αλληγορικούς και συγχρόνους επικαιροποιημένους τρόπους ότι ο Κύβος ερήφθη, άλλα γιακτάιστ. Η πολεμική μας αεροπορία αντιμετωπίζει τους Νεοοθωμανούς και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κεντρική Μεσόγειο νοτίος και δυτικός της Κρήτης. Διότι η νεοοθωμανική αεροπορία είναι εκείνη που έχει πραγματοποιήσει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 4 με 8 Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα τα αεροδρόμια άνοιξαν, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος έδωσε το παρόν. Ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Χαρδαλιάς, ομοίως. Η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία έδωσε, πήγε, επισκέφθηκε και έδωσε την ευκαιρία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι μόνο σε δημοσιογράφους και σε αποστράτους της πολεμικής αεροπορίας να πραγματοποιήσουν πτήσεις εθισμού τις λέμε, αλλά και στα νεότερα μέλη και στελέχη, στα παιδιά, να πραγματοποιήσουν πτήσεις με τα εκπαιδευτικά, τα TAFEX. Και είναι μόνο αυτά. Έχετε επισκεφτεί την έκθεση στο Σύνταγμα, στο μετρό του Συντάγματος. Αν δεν το έχετε πράξει, σπεύσατε. Σπεύσατε τώρα. Σπεύσατε χθες. Σπεύσατε αύριο. Όπου θα δείτε προσομοιωτές, θα δείτε μοντέλα αεροσκαφών, θα δείτε την παρουσία, όσο το δυνατόν επιτρέπεται, της πολεμικής αεροπορίας στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μπείτε σε προσομοιωτές, να εκτελέσετε παίγνια και να δώσετε την ευκαιρία να έρθετε επαφή ζωντανά στην αεροπορική ιδέα, η οποία ξεκινάει από το μοντελισμό. Πάρτε στα παιδιά σας ένα μοντέλο αεροσκάφους, άρματος, πλοίου. Το λέω και γελάω, γιατί και εγώ κάποτε έτσι ξεκίνησα. Ακόμα έχω στο πατρικό μου σπίτι τα μοντέλα που εδέησα να καλλιτεχνήσω, να ονομάσω, να κατασκευάσω σε ηλικία 6, 7, 8 ετών και πάνω. Σήμερα οι μοντελιστές δεν είναι μόνο παιδιά, είναι μεγάλα παιδιά και είναι και μιας κάποιας ηλικίας. Όμως ο μοντελισμός είναι ένα σημείο το οποίο δένει την ιστορία και τη στρατιωτική ιστορία με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτά που βλέπετε γύρω μας στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων και ειδικώς της πολεμικής μας αεροπορίας και αυτή την υπέροχη πορεία από τα Spitfire όταν η ελληνική βασιλική αεροπορία έχοντας φύγει από το 1940 και έχοντας μετακατασταθεί μαζί με τους συμμάχους στη Μέση Ανατολή πήρε τα πρώτα αεροσκάφη που της έδωσαν μετά τα Blenheim, μετά τα Hurricane και τα Spitfire, οι σύμμαχοι. Η πολεμική μας αεροπορία είμαστε εμείς. Εμείς με φτερά. Με φτερά γνώσεως, με φτερά φιλοδοξίας, με φτερά ασφαλείας. Η πολεμική αεροπορία είναι η πραγματική αρχάγγελη της πραγματικότητος, της επιχειρησιακής πραγματικότητας στον ουρανό του Αιγαίου. Αυτοί είναι οι άγγελοι που μας προστατεύουν. Και οι αρχάγγελοι μαζί. Σε αυτούς λοιπόν που υπερασπίζουν την πατρίδα και το έθνος από κάθε είδους απειλή, αφιερώνουμε το παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ.
και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.